το θεωρούν κακό ιονό. Η εικονική διπλή αψίδα, περίφημη διπλή αψίδα στη Γιούτα, κατέρευσε μόλις λίγες μέρες μετά την αρχαία πυραμίδα στο Μεξικό. Φυλές προειδοποιούν για επικείμενη καταστροφή. Η περίφημη διπλή αψίδα κατέρευσε μετά από μια αρχαία πυραμίδα στην Αμερική. Οι φυλές συνδέουν την πτώση με τον κακό ιονό. Δύο αρχαίες δομές της Βόρειας Αμερικής κατέρευσαν σε μόλις 9 ημέρες η μία από την άλλη, με μια ιθαγενή φυλή να προειδοποιεί ότι ο κακός ιονός δείχνει την επικείμενη καταστροφή. Η διπλή αψίδα, ένα τεράστιο γεωλογικό χαρακτηριστικό που προσελκύει χιλιάδες τουρίστες στην εθνική περιοχή αναψυχής Γκρεν Κάνιον της Γιούτα, κάθε χρόνο κατέρευσε αυθόρμητα, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Η αψίδα, γνωστή και ως τρύπα στη στέγη, ήταν 190 εκατομμυρίων ετών. Λιγότερο από 2 εβδομάδες νωρίτερα, μια πυραμίδα στην αρχαιολογική ζώνη Ιχουάτσιο στην πολιτεία Μιτσοκάν του Μεξικού λύγησε μερικώς κάτω από έντονη βροχόπτωση. Τα τούβλα στην πυραμίδα, περίπου 1100 ετών, ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του λαού Πουρεπέτσα, έσπασαν από το κεντρικό τμήμα της νότιας πρόσωψης και χύθηκαν στο γρασίδι. Περαιτέρω ζημιές ανακαλύφθηκαν μέσα στην πυραμίδα, συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα και των τείχων αντιστήριξής της. Οι ειδικοί θεωρούν ότι η φύση ευθύνεται για την κατάρρευση και των 2 δομών. Η αλλαγή της στάθμης του νερού και η διάβρωση από τα κύματα στη λίμνη Πάουελ πιθανότατα συνέβαλαν στην κατάρρευση της διπλής αψίδας. Μια ξηρασία προκάλεσε ρογμές στην πυραμίδα που επέτρεψε στο νερό της βροχής να φιλτράρει το στο εσωτερικό του Γουάτσιο, στο εσωτερικό της αρχαιολογικής ζώνης του Ιχουάτσι. Άλλα τα ζωντανά μέλη της φυλής Πουρεπέτσα λένε ότι η ρογμή της πολιτιστικής δοκιμαστικής πέτρας τους έχει μια πολύ πιο υπερφυσική εξήγηση. Για τους προγόνους μας, τους κατασκευαστές, αυτό ήταν ένας κακός ιονός που έδειχνε την εγκύτητα ενός σημαντικού γεγονότος, λέει ο Ταγιακούρη Αλβαρές στην US Sun. Πριν από την αύξηση των κατακτητών συνέβη κάτι παρόμοιο, το οποίο για την κοσμοθεωρία του Πουρεπέτσα εκείνης της εποχής ήταν επειδή οι θεοί Νάνα Κουέρ Χάπηρη και Κέρι Κουρι Κουέρι ήταν δυσαρεστημένοι. Η αρχαιολογική ζώνη Ιχουάτσικο που ιδρύθηκε γύρω στο 900 μετά Χριστό θεωρούνταν η πρωτεύουσα των λαών Πουρεπέτσα, ειδικά όταν η φυλή έφτασε στην κορυφή της κυριαρχίας της στη νότια περιοχή του Μεξικού μεταξύ του 13ου και 16ου αιώνα. Η βασιλεία του Πουρεπέτσα έλαβε τέλος κατά την ευρωπαϊκή εισβολή στις αρχές του 16ου αιώνα. Οι πυραμίδες έμειναν όρθιες και σήμερα θεωρούνται ένας από τους πολλούς σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή, ανέφερε η Art Newspaper. Το Ιάννη σχεδιάζει συνεχίζει την εκτίμηση ζημιών στην αρχαιολογική ζώνη Ιχουάτσιο και σχεδιάζει να επισκευάσει πλήρως τη δομή του κτηρίου. Ωστόσο, το αν το έργο τους μπορεί να αντιστρέψει τις δυσδαιμονικές προβλέψεις των σύγχρονων ανθρώπων που ρεπέτσα, δεν έχει φανεί ακόμα. Το ζευγάρι των τρομακτικών καταρρεύσεων έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εξαφάνιση ενός σπάνιου μοσχαριού λευκού βουβάλου σχεδόν αμέσως μετά τη γέννησή του στο Εθνικό Πάρκο Γιαλωστό. Το νεογέννητο, το οποίο εκπληρώνει μια προφητεία λακώτα για τη μελλοντική ευημερία, δεν έχει εμφανιστεί από τότε που φωτογραφήθηκε με το κοπάδι του τον Ιούνιο. Τιμήθηκε ακόμα και με μια τελετή ονοματοδοσίας φυλής, όπου οι ηθαγενείς Αμερικανοί έδωσαν το όνομα Wakantkli τον απόντα τιμόμενο. Η κλιματική αλλαγή οδήγησε στην καταστροφή μιας αρχαίας πυραμίδας στο Μεξικό και της διπλής αψίδας στη ΣΥΠΑ. Τις τελευταίες μέρες ο κόσμος έγινε μάρτυρας της καταστροφής 2 ιστορικών και φυσικών μνημείων. Οι έντονες βροχοπτώσεις στο Μεξικό οδήγησαν στην κατάρρευση μιας αρχαίας πυραμίδας στο Ιχουάτσιο, μια αρχαιολογική ζώνη στην πολιτεία Μιτσοκάν. Αυτό το γεγονός συνέβη λίγες μέρες μετά την κατάρρευση της περίφημης διπλής αψίδας στην εθνική περιοχή αναψυχής
Γκλεν Κάνιον στη Γιούτα στα νερά της λίμνης Πάουερ. Και τα δύο γεγονότα πυροδότησαν συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, τα πολιτιστικά και φυσικά αγαθά. Η πυραμίδα του Ιχουάζου, μια ιερή δομή του αρχαίου πολιτισμού των Πουρεπέτσα, έπεσε θύμα φυσικών καταστροφών. Το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού δήλωσε ότι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν στην κατάρρευση του κεντρικού τμήματος της νότιας πρόσωψης της πυραμίδας. Λίγες μέρες νωρίτερα, λόγω της έντονης ζέστης, εμφανίστηκαν ρογμές στα τειχώματα της πυραμίδας που επέτρεψαν στο νερό να διεισδύσει στο εσωτερικό και να αποδυναμώσει τη δομή. Οι επιστήμονες και οι ειδικοί του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού, οι ΝΑΗ άρχισαν αμέσως την εκτίμηση της ζημιάς. Σύμφωνα με αυτούς, η καταστροφή επηρέασε τόσο τους εξωτερικούς τείχους όσο και τα εσωτερικά χωρίσματα της πυραμίδας. Το μνημείο που συμβόλιζε κάποτε τη δύναμη και την πνευματική δύναμη του πολιτισμού που ρεπέτσε, τώρα χρειάζεται πηγόντως αποκατάσταση για να αποφευθεί περαιτέρω καταστροφή. Στην ακμή του, το Ιχουάζιο κάλυπτε μια έκταση περίπου 150 εκταρίων και χρησιμεύει ως η πρώτη έδρα της αυτοκρατορίας Πουρεπέτσα του κύριου αντιπάλου των Αστέκων. Ο πολιτισμός Πουρεπέτσα άφησε βαθύ σημάδι στην ιστορία του Μεξικού, αντιστέκεται στις κατακτήσεις των Αστέκων και διατηρώντας την ανεξαρτησία του μέχρι και την άφιξη των Ισπανών κατακτητών. Οι πυραμίδες στο Ιχουάζιο πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν για πνευματικές τελετές, συμβολίζοντας τη δύναμη και την πολιτιστική κληρονομιά αυτού του μοναδικού πολιτισμού. Ο Ταριακούρη Αλβαρές, ένας απόγονος Πουρεπέτσα, εξέφρασε την απογοήτευσή του στα social media, περιγράφοντας την πτώση της πυραμίδας ως κακό ιονό. Η ανάρτησή του αναφέρει ότι στις ιστορικές παραδόσεις που ρεπέτσα τέτοια γεγονότα θεωρούνται σημάδια δυσαρέσκειας των θεών και προάγγελοι μεγάλων αλλαγών. Ταυτόχρονα στις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάρρευση του Double Ark, ενός από τα φυσικά θαύματα της Εθνικής Περιοχής Αναψυχής Glen Canyon, έγινε σύμβολο της ευπάθειας των φυσικών μνημείων σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Η πτώση του στη λίμνη Πάουελ συγκλώνησε όχι μόνο τους επιστήμονες αλλά και χιλιάδες ανθρώπους που επισκέφτηκαν το πάρκο. Αυτά τα δύο γεγονότα που συμβαίνουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές υπήρους ανησυχούν επιστήμονες και δυτικούς. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή είναι μόνο η αρχή των επιπτώσεων της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, η οποία θα συνεχίσει να απειλεί πολιτιστικά και φυσικά αγαθά σε όλο τον κόσμο. Το ερώτημα πώς να προστατεύσουμε την κληρονομιά του παρελθόντος από τις καταστροφικές δυνάμεις της φύσης γίνεται όλο και πιο επίκαιρο.